η αγωνία όλων των γονιών ποια είναι. Να κάνουν καλά παιδιά. Πρώτο. Μετά τι. Πώς να τα μεγαλώσουν σωστά. Γιατί για να γίνουν καλά παιδιά πρέπει να τα μεγαλώσουν σωστά. Και να τα μεγαλώσουν σωστά, τι πρέπει να κάνουν. Είναι 2-3 πραγματάκια τυπικά που τα κάνουν όλοι οι γονείς. Πρώτο. Φροντίζουν τα παιδιά τους να τα ταΐσουν. Από μωρά και βλέπεις η αγωνία τους. Έφαγε το παιδί, τι ώρα είναι, να φάει το παιδί. Αν αργήσει λιγάκι, άργησες. Φωνάζει ο άντρας στη γυναίκα του. Άργησες. Ε? Η μάνα το αντιλαμβάνεται. Κλαίει το παιδί, θέλει φαγητό. Φαγητό, το ένα. Το δεύτερο ποιο είναι. Να το έχει πάντα καθαρό και να το δίνει με σωστά ρουχαλάκια. Αυτό δεν κάνουν. Ε? Βασικό και αυτό. Ποια μάνα θέλει να αφήσει το παιδί της. Και ακάθαρτο και άντυπο. Το φαγητό το πρώτο. Το ντύσιμο το δεύτερο. Καθαρισμός και το ντύσιμο. Το τρίτο ποιο είναι. Όταν αρχίζει και μεγαλώνει το παιδί, το συμβουλεύει. Βέβαια αυτό είναι από τα γενοφάσκια του οποία πρέπει η μάνα με τη ζωή της να το συμβουλεύει. Και το τέταρτο και το βασικό, κατά τη γνώμη των γονιών, είναι να του δώσει μια σωστή μόρφωση. Πολλές φορές στερούνται και το δικό τους το φαγητό, στερούνται και το δικό τους το ψωμί, να μαζέψουν λίγα χρήματα για να μπορέσουν να δώσουν τις δυνατότητες στο παιδί και σωστά να σπουδάσει και στα φροντιστήρια να πάει, ε? Και υποβάλλονται σε πολλούς σκόπους. Όταν μιλάω σε κόπους, πολλούς σκόπους, πραγματικά πολλούς σκόπους. Ζουν αγωνία, φοβεροί οι γονείς για τη μόρφωση του παιδιού τους. Είναι ψέματα αυτά. Ακριβώς το ίδιο και ο ουράνιος πατέρας έτσι κάνει στα παιδιά του, σε όλους εμάς. Γιατί, όπως εσείς, τα μωρά σας, τα παιδιά σας, είναι τα σπλάχνα σας, είναι η αγάπη σας, είναι ο θησαυρόσα. Έτσι τα ονομάζεται. Θησαυρέμ. Πόσες φορές ακούω γονείς να λένε θησαυρέμ ανεκτήμητε. Πολύτιμε μου θησαυρέ. Το παιδί του. Και έτσι πράγματι. Ο θησαυρός ο πολύτιμος. Για σένα μάνα είναι θησαυρός πολύτιμος. Για το Θεό τι είναι. Εκατοντάδες χιλιάδες φορές πολύτιμο. Γιατί είναι το ίδιο του το σπλάχνο, η ίδια του εικόνα του Θεού. Η εικόνα η δική του. Γι' αυτό λοιπόν το σπλάχνο του ο ίδιος ο Θεός. Θέλει πάντα να κάνει αυτό που εσείς κατ' εικόνα δική του κάνετε. Πρώτο, να το έχετε πάντα καθαρό. Γι' αυτό μας ζητάει. Μην αφήνετε την καρδιά σας. Μην αφήνετε το νου σας. Μην αφήνετε το στόμα σας. Αυτές είναι οι τρεις πύλες. Τα τρία οδοχεία που εύκολα μπορούν να μολυθούν. Στην καρδιά σας να έχετε αγάπη. Στο μυαλό σας να έχετε καθαρότητα. Και στο στόμα σας να έχετε μέλι. Τρία απλά πραγματάκια. Στην καρδιά σας να έχετε αγάπη. Στο νου σας τι να έχετε? Καθαρότητα. Γι' αυτό και ο σατανάς πάντα βλέπεις μια αγωνία έχει. Πως να μολύνει το μυαλό του ανθρώπου ακόμα και την ώρα της προσευχής. Στέκεσαι να προσευχηθείς και το μυαλό σου μολυσμένο. Ή μάλλον θέλει να το κάνει μολυσμένο ο σατανάς. Γιατί δεν είναι κάτι που το θέλεις. Δεν το θέλω. Έρχονται. Βέβαια έρχονται. Γιατί? Δεν μπορεί ο σατανάς να αντέξει την δύναμη ενός καθαρού νου. Γιατί ο καθαρός νους είναι αυτός που σκέπτεται με λατρεία τον Θεό. Δεν μπορεί να αντέξει ο σατανάς μια καρδιά καθαρή, γεμάτο αγάπη. Γιατί ο ίδιος είναι μισερός. Γι' αυτό βάζει μέσα στην καρδιά φθόνους, μίση, κακίες. Δεν μπορεί να αντέξει ο σατανάς ένα στόμα που να δοξολογεί τον Θεό. Γι' αυτό βάζει δηλητήριο στο στόμα του ανθρώπου. Ποια είναι τα δηλητήρια? Οι κρίσεις. Τα λόγια. Τα λόγια. Γι' αυτό ο άνθρωπος τι πρέπει να προσέχει? Καρδιά γεμάτο αγάπη. Νου καθαρό. Στόμα να βγάζει μέλι. Τηρήστε τα αυτά. Αυτά τα τρία λέγονται όλα μαζί πνευματική ευγένεια της ψυχής. Η πνευματική ευγένεια της ψυχής αυτό είναι. Σήμερα έναν άνθρωπο τον αξιολογούμε ανάλογα με τον τρόπο που εκφράζεται. Δηλαδή ανάλογα με την ευγένεια του. Τι λέμε, αχ, ευγενικός άνθρωπος δεν είναι. Γεμάτος αγάπη, καλοσύνη και. Θες να σε κοντά. Αυτός αγενής τύπος. Θρασής, ύπουλος, μακριά. Εσείς τι πρέπει να κάνετε. Αυτό που θέλει και ο ουράνιος πατέρας. Να είστε καθαροί από αυτά τα τρία. Και να είναι γεμάτο η καρδιά σας, πες το, από αγάπη. Ο νους, καθαρότητα. Και το στόμα, να βγάζει μέλι. Το λέω, να βγάζει μέλι. Το ένα είναι αυτό. Αυτό που κάνετε εσείς με τα παιδιά σας, να είναι καθαρά. Όταν ο Θεός Πατέρας δει ότι το παιδί του είναι καθαρό, δεν μπορεί να φανταστείτε τη χαρά του. Σαν τη μάνα είναι που χαίρεται, αγαλιά. Μετά όμως τι κάνει ο Θεός.
Κάνετε ό,τι κάνετε κι εσείς. Ή μάλλον εσείς κάνετε ό,τι κάνει και ο Θεός. Σε ένα καθαρό παιδί πάντα βάζουμε καθαρά ρουχαλάκια. Ποια είναι τα καθαρά ρούχα που βάζει ο Θεός σε ένα καθαρό παιδί που αγορίζει να μένει καθαρό? Τα ενδύματα του Αγίου Πνεύματος, οι αρετές, τα χαρίσματα των αρετών. Τα ντύνει ο Θεός αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται να έχουν αγάπη στην καρδιά τους, καθαρότητα στο νου τους, γλυκύτητα στο στόμα τους, τα ντύνει με την ομορφιά των αρετών. Την καλοσύνη, την ασπλαχνία, τη συμπόνια. Όλες αρετές που έχουν πάντα σχέση με την αγάπη και την ασπλαχνία. Γιατί αυτό είναι ο Θεός. Συνέχεια δεν το λέμε. Ότι πολύ έλεγχος και πολύ έσπλαχνος. Ότι τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς. Λέω. Ο πάντα καλό. Όλους μας καλεί. Για να σου δούμε. Τον λοιπόν τον δύση. Καθαρότητα και τον δύση. Μετά τι κάνει ο γονιός. Τι φροντίζει πάντα να έχει. Το φαγητό. Γι' αυτό το φαγητό θέλω να μιλήσω λιγάκι μονάχα. Και να αφήσω μετά σύντομα να περάσω την μόρφωση του παιδιού. Για το φαγητό θα επανέλθω. Γιατί τη μόρφωση θα του τη δώσει για ένα χρονικό διάστημα. Δεν θα πηγαίνει συνέχεια στο σχολείο ο άνθρωπος. Συνέχεια στο σχολείο πάει. Πάει δημοτικό, πάει γυμνάσιο, ατελείο και πανεπιστήμιο. Μετά στο. Αλλά το φαγητό από την ώρα που γεννιέται μέχρι την ώρα που πεθαίνει το έχει ανάγκη. Γι' αυτό θα το πω στο τέλος, θα το σχολιάσω. Η μόρφωση του ανθρώπου πια. Τι είναι αυτή η μόρφωση που θέλετε εσείς να δώσετε? Να γνωρίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα στη ζωή του, τα οποία και συνετό θα τον κάνουν και σοφό να αντιλαμβάνεται την αξία της δημιουργίας, αλλά και δυνατότητες για να βγάλει το ψωμί του. Να φάει. Άμα δεν έχει τέτοιες δυνατότητες, τότε το παιδί δεν θα φάει. Θα έχει πρόβλημα. Δεν θα μπορεί να ζει, να κάνει οικογένεια. Αυτήν τη μόρφωση ο ίδιος ο Θεός μας τη δίνει μέσα από την Αγία του Γραφή. Μας τη δίνει με ένα πολύ παράξενο τρόπο. Λέει στο άσμα των ασμάτων, όπως η γυναίκα θυλάζει με τα δυο της τύχη το μωρό, έτσι λέει και ο Θεός, θυλάζει με τον έκταρ της γνώσης και της σοφίας τα παιδιά του μέσα από τα δυο στήθη της Γραφής του, την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Και στην Παλαιά Διαθήκη μαθαίνει ότι υπάρχει ένας Θεός που αγαπάει όλα του τα παιδιά. Θλίβεται όταν φεύγουν μακριά του. Και εκεί αφήνει τη δικαιοσύνη του να εκφραστεί για να επαναφέρει πίσω τα παιδιά του. Και στην Καινή Διαθήκη τι δείχνει? Ότι αυτός ο Θεός, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, τι έκανε? Έστειλε από λατρεία στα σπλάχνα του τον γιο του. Να κάνει τι? Να κάνει τι? Να θυσιαστεί. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Να θυσιάσει τον γιο του. Τον έστειλε στη γη για να τους πει πόσο τα λατρεύει. Η θυσία του γιου του ήταν η απόδειξη αυτού που ήθελε να πει ο γιος του. Ο μονογενής του γιος. Ότι σας λατρεύω όπως η μάνα το μωρό. Σας λατρεύω και θυσιάζομαι για σας όπως εσείς θυσιάζεστε για τα μωρά σας. Έτσι και εγώ θυσιάζω τον ίδιο μου το γιο. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι δεν σας αγαπώ? Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι εγώ τόσο πολύ σας λατρεύω σαν μάνα που ζω μόνο για σας? Έκανα όλη την δημιουργία για σας. Και το μόνο που θέλω από σας τι είναι? Ό,τι ζητάτε κι εσείς από τα παιδιά σας. Να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας φωνάξουν γλυκά μπαμπά και μαμά. Φτάνει. Αυτό γέμισε η καρδιά σας. Αυτό δεν θέλετε εσείς? Ή ζητάτε από τα παιδιά σας να σας αποκαταστήσουν, να σας κάνουν σπίτι, να σας φέρουν χρήματα, να σας αγοράσουν αυτοκίνητο? Τίποτα δεν ζητάτε από τα παιδιά σας. Μονάχα ένα γλυκό λόγο από τα παιδιά σας και ένα καρδιοχτύπη παιδικό μέσα από τα μάτια της ψυχής τους. Που να σας λέει σαν αγαπώ, τίποτα άλλο. Και αυτό το θέλω και εγώ από τα παιδιά μου, λέει ο Θεός. Και το έκανα αυτό με τη θυσία του γιού μου. Για να σας πω ότι έστειλα το γιο μου να είναι το ορατό σημείο της σχέσης ανάμεσα σε εσάς και σε μένα. Πάντα λέτε είναι αόρατος ο Θεός. Να όμως τώρα που έγινε ορατός, ο γιος του Θεού έγινε γιος της Παρθένου. Ο γιος ο δικός μου τώρα ζητώ να γίνει γιος δικός σας. Αυτό είναι το αποκαλυπτικό μυστικό. Η μεγαλύτερη αποκάλυψη που θα μπορούσε να κάνει ο Θεός είναι αυτό.
ότι σας αγαπώ τόσο μητρικά, τόσο λατρευτικά, που είστε τα μωρά μου, και θέλω να με αγαπήσετε κι εσείς όπως αγαπάτε εσείς τα μωρά σας. Και σας έστειλα τον ίδιο μου τον γιο, που ζω εγώ μέσα σε αυτό, γιατί ο γιος και ο πατέρας είναι ένα, αγαπώντας εκείνον, αγκαλιάζοντας εκείνον, αγκαλιάζετε εμένα. Φιλώντας εκείνον, να φιλάτε εμένα. Δίνοντας του τόσα χάρη και φιλιά όπως έκανε η μητέρα του, να τα παίρνω εγώ. Και όπως εκείνη τον έκρυβε στην αγκαλιά της Σαμωρό, μέχρι που ήρθε η στιγμή η ίδια Σαμωρό να κρυφτεί στη δικιά του αγκαλιά, μετά την κοίμησή της, έτσι κι εσείς, θέλω να είσαστε τα δικά μου τα μωρά μέσα στην καρδιά μου. Αλλά που ζητώ και εγώ να με λατρέψετε όπως λατρεύει ένα μωρό τη μάνα του, όπως λατρεύει ένα μωρό τον πατέρα του, όπως λατρεύει ένα μωρό τον γονιό του, που δεν ζει χωρίς αυτό. Ποιο μωρό θέλει να βρίσκεται σε ξένα χέρια? Ποιο μωρό δεν κλαίει όταν ξένα χέρια τον κρατούν? Γιατί αναζητά με πόθο, αναζητάει νοσταλγικά την αγκαλιά της μαμάς του. Αυτή η αγκαλιά του είναι γνώριμη του μωρού. Και η δικιά μου η αγκαλιά είναι γνώριμη της ψυχής σας, μόνο που εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Γιατί το σώμα σας αντιδρά κάτω από την επίρρεια του σατανά. Αυτή είναι η σχέση σας. Και έτσι λοιπόν, σε αυτή τη μόρφωση που θέλει ο Θεός να χαρίσει σε όλους, ποια είναι, πώς μας τη δίνει, πώς έρχεται αυτή η γνώση? Οι άνθρωποι μαθαίνουν τα πράγματα από ποιους? Στους δασκάλους. Δάσκαλοι, καθηγητές αναλαμβάνουν να εκπαιδεύσουν το παιδί. Εδώ ποιοι θα εκπαιδεύσουν τώρα το παιδί? Ποιοι είναι η μόρφωση αυτή που θα πρέπει να πάρει το παιδί? Πώς θα την πάρει τη μόρφωση? Γιατί μόρφωση δεν είναι μόνο να διαβάζεις. Μόρφωση είναι να καταλαβαίνεις αυτό που διαβάζεις. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει μόρφωση? Μόρφωση δεν είναι να διαβάζεις. Όλοι διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Δες το όμως πόσα λάθη γίνονται και πόσα προβλήματα δημιουργούνται. Σας δίνω την δυνατότητα να πάτε σε αυτά τα κοσμικά σχολιά. Ακόμα και στα χριστιανικά σχολιά. Ακόμα και στα κατηχητικά. Για να διδαχτείτε τη Γραφή. Αλλά το Άγιο μου Πνεύμα είναι εκείνο που αν το πάρετε, αν το ζητήσετε και το πάρετε, είναι αυτό που θα σας διδάξει πάσαν την αλήθεια αυτό που διαβάζετε, αυτό που μορφώνεστε. Η μόρφωση εν Χριστώ δεν γίνεται διαβάζοντας βιβλία. Εγώ ξέρω εκατοντάδες ανθρώπους που διαβάζουν τον κόσμο τα χριστιανικά βιβλία, αλλά δεν γίναν καλύτεροι. Το στόμα τους παίζει, η καρδιά τους είναι βρώμικη και το μυαλό ακόμα πιο βρώμικο. Βαφκαλίζονται ότι είναι χριστιανοί, βαφκαλίζονται ότι είναι άνθρωποι του Θεού, αλλά αν τους πλησιάσεις φοβάσει και το στόμα τους και τη συμπεριφορά τους και την καρδιά τους. Σε αυτόν τον άνθρωπο τη γνώση, τι τους ωφελείσαι? Δεν είναι λοιπόν να διαβάζεις, αλλά σου χαριστεί από μένα τον ουράνιο σου πατέρα το Άγιο Πνεύμα για να καταλάβεις αυτό που διαβάζεις. Με το Άγιο μου Πνεύμα θα ενωθείτε με το γιο μου. Με το Άγιο μου Πνεύμα θα γίνετε εσείς με το γιο μου ένα με μένα. Γι' αυτό θέλω να ξέρετε ότι το Άγιο μου Πνεύμα δεν έρχεται με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο με την προσευχή. Οικετεύεις και το παίρνεις. Ζητάς και το παίρνεις. Δώσ' μου νερό, ζητάς και σου παίρνει όλος νερό. Αν δεν το ζητήσεις, θα σου παίρνει νερό. Θέλω ψωμί και σου παίρνει ψωμί. Το ζήτησες και σου το δώσε. Εάν δεν ζητείτε, δεν θα πάρετε. Ζητείτε και ευρύσετε. Κρούετε, λέει, και ανοιγήσετε. Χτυπήστε την πόρτα της καρδιάς μου και εγώ εκεί μέσα θα σας βάλω. Ζητήστε μου το Άγιο Πνεύμα και εγώ θα σας το δώσω. Ποιοι όμως από εσάς ζητούν το Άγιο Πνεύμα σήμερα? Ποιοι από όλους εσάς ζητάτε το Άγιο Πνεύμα? Ποιοι γονατίζετε με αγωνία να ζητήσετε το Άγιο Πνεύμα? Να ζητήσετε σαν γονείς το Άγιο Πνεύμα και για εσάς να γίνετε καλύτεροι γονείς? Γι' αυτό και έχετε προβλήματα σαν γονείς. Γιατί δεν ζητάτε το Άγιο Πνεύμα να σας φωτίσω πώς πρέπει να ενεργείτε σαν γονείς. Αλλά δεν το ζητάτε ούτε καν για τα παιδιά σας που το έχουν ανάγκη να τους πλημμυρίσω με το Άγιο μου Πνεύμα. Με το δικό μου θεϊκό έρωτα. Να ζουν μόνο για την αλήθεια. Να καταλαβαίνουν τα μυστήρια της ζωής. Γι' αυτό ο γονιός ο πνευματικός εκεί βρίσκεται. Στο πώς θα μάθει να γονατίζει, να ζητάει το Άγιο Πνεύμα για τον ίδιο, για τη μάνα, για τον πατέρα, αλλά κυρίως και για τα παιδιά. Και όσοι θα τα ζητήσετε, εγώ θα σας τα δώσω. Ο ίδιος ο Ιησούς λέει, ποιος ζήτησε ψωμί από τον πατέρα και εκείνος του δώσε? Πέτρα. Γι' αυτό από σήμερα θα μάθετε κάτι. Ότι η μόρφωση η πνευματική των παιδιών σας εξαρτάται από το κατά πόσο εσείς θα αναζητάτε το Άγιο Πνεύμα να πλημμυρίσει τις ψυχές τους. Και εσείς παιδιά, αυτό θα κάνετε. Θα ζητάτε το Άγιο Πνεύμα να σας δοθεί μέσα. Γιατί?
Το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει την αληθινή πίστη για να ανατρέψετε σωστά τον Θεό σας και να αντιλαμβάνεστε το περιβάλλον σας. Το Άγιο Πνεύμα θα σας βοηθήσει να έχετε στην καρδιά σας πραγματική αγάπη και να ξέρετε να δίνετε αγάπη στον φίλο, στον σύντροφο και στον συγγενή σας. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο όταν θα το ζητήσετε σαν παιδιά που θα σας βοηθήσει να καταλαβαίνετε αυτό που διαβάζετε, τα μυστήρια της ζωής και το πιο μεγάλο μυστήριο, το μυστήριο της συζυγίας. Όλοι σήμερα θέλουν να φτάσουν στον Άρη και έχουν στείλει, λέει, διαστημόπλοιο μέχρι εκεί. Ποιος όμως θέλησε να στείλει πραγματικά την καρδιά του μέσα στην καρδιά του βασιλιά των ουρανών για να πάρει από εκεί μέσα το πιο πολύτιμο, το Άγιο Πνεύμα, για να τον διδάξει πως θα ζήσει σε αυτή τη ζωή με τον σύντροφό του σωστά. Σπουδάζεις, κάνεις του κόσμου τους κόπους. Αυτό αλήθεια είναι η πραγματική ζωή? Αυτό είναι το πραγματικό σου ενδιαφέρον? Αυτή είναι η πραγματική σου αγωνία? Αγωνία πρέπει να είναι άλλη. Κατά τη γνώμη μου δυο. Μια αγωνία πως να λατρεύεις τον Θεό σου σωστά, με θεϊκό έρωτα στην καρδιά. Και το δεύτερο ποιο? Να σου χαριστεί πολύτιμο δώρο ο σύντροφος της ζωής σου. Τι να το κάνεις που σπούδασες πολλά, που έχεις χρήματα πολλά, που έχεις σπίτια, μέγα, αυτογύρα και δεν έχεις καλό σύντροφο? Τι να το κάνεις? Είσαι ευτυχισμένος? Με τα χρήματα θα κοιμηθείς? Με την δόξα θα ξεκουραστείς? Με τα σπίτια θα αναπαυθείς? Πόσο πολύτιμο πράγμα είναι. Εάν προσεύχεστε μια φορά για όλα τα άλλα, δεκάδες φορές θα προσεύχεστε για τον σύντροφό σας. Να σας χαριστεί πολύτιμος σύντροφος, δώρο του Θεού για σένα. Αλλά δεν το ζητήσεις, πώς θα το πάρεις? Και εκεί δεν χρειάζονται κυβιασμοί. Εκεί πρέπει να μαθητεύσεις με απόλυτη εμπιστοσύνη και υπακοή στον Θεό. Θεέ μου, θέλω αυτό το παλικάρι να μου δώσεις. Σε παρακαλώ, δώσ' μου το. Αυτή είναι ανόητη προσευχή. Θεέ μου, δώσ' μου ένα παλικάρι κατά την καρδιά σου. Όπως θέλεις εσύ. Όπως επιθυμείς εσύ, σαν πατέρας που με αγαπάς. Αυτό σημαίνει εμπιστοσύνη στον Θεό. Δώσουμε ένα παιδί που μαζί θα σε δοξάσουμε. Δώσουμε ένα παιδί να περάσω το υπόλοιπο χρόνο της ζωής μου με ευτυχία και με ευλογία. Για να είμαι χαρούμενη και ειρηνική. Αυτό είναι πολύ πολύτιμο. Παιδιά, γελάτε, πονηρεύεστε, στεναχωριέστε, ντρέπεστε όταν κάποιος σας μιλάει για τον έρωτά σας. Όταν θέλετε να μιλήσετε. Κακώς. Όσο δεν ντρέπεστε να λέτε τι μαθήματα σπουδάζετε και τι θέλετε να γίνετε, αλλά τόσο δεν πρέπει να ντρέπεστε το πόσο αγωνιάτε μια μέρα να έχετε πολύτιμο σύντροφο, άγγελο στη ζωή σας. Είτε αυτό ήταν το κοριτσάκι σας, είτε αυτό ήταν το αγοράκι σας. Για όλα πρέπει να προσέχετε. Τι λέτε? Αυτή είναι η μόρφωση. Με λίγα λόγια σας είπα κάποια πραγματάκια. Και ας έρθω τώρα στο πιο πολύτιμο, στο φαγητό. Ποιος μπορεί να ζήσει χωρίς φαγητό? Από την ώρα που γεννιέται το μωρό, το πρώτο που ακούγεται από το μωρό τι είναι? Το κλάμα. Πεινάει, ακόμα δεν πρόλαβε να βγει από τη μητέρα και πεινάει. Πεινάει! Γάλα. Το γάλα. Και μέχρι να κλείσει τα μάτια του, πεινάει. Πώς τον ενημερώνει τον άνθρωπο η ψυχή του ότι πεινάει? Το σώμα ότι πεινάει. Γουργουρίζει η κοιλιά. Νιώθεις αδυναμία. Νιώθεις ότι δεν είναι εξάντληση. Πρέπει να φας. Και αν δεν είσαι μωρό παιδί, το φροντίζει ο γονιός. Αν είσαι μεγάλος, το φροντίζει εσύ. Και ξέρεις τι σημαίνει με τον υδρότα σου να βγάζεις το ψωμί σου. Να έχεις αγωνία να βγάζεις το ψωμί σου. Και να φοβάσαι μήπως στερηθείς το ψωμί σου. Μήπως σε απολύσουν, μήπως δεν σε πληρώσουν. Μήπως. Που τα νιώθετε σήμερα όλοι σας. Που τα ζείτε εξάλλου όλοι σας. Πόσοι άλλοι έχουν μήνες να πληρωθούν. Και άντε να έρθει μετά το καλό. Ο χειμώνας, χωρίς ανεργίες, πώς θα ζήσουν? Αγωνία δεν είναι αυτή? Φαγητό. Χωρίς το φαγητό έχεις κουράγιο να κάνεις τίποτα? Πόσες φορές τρώτε την ημέρα? Το λιγότερο, οι περισσότεροι τρεις. Το πρωί, έστω και αν είναι κάτι λίγο, το μεσημέρι και το βράδυ. Και γεύμα αληθινό να μην είναι, θα πάρεις ένα φρουτάκι, κάτι να φας, για να μην γουργουρίσει η κοιλιά σου. Τρεις φορές τρώει ο άνθρωπος την ημέρα. Έχεις αναρωτηθεί πόσο φαγητό θέλει η ψυχή για να μην πεθάνει? Η ψυχή θέλει ένα φαγητό μόνο. Η ψυχή του ανθρώπου ζει πρώτα με την αγάπη. Χωρίς την αγάπη η ψυχή είναι πεθαμένη. Το πρώτο που αναζητά
Δώσ' μου ένα χάδι, δώσ' μου μια αγκαλιά. Πες μου ότι μ' αγαπάς, να πάρω κουράγιο. Στήριγμα στη ζωή. Το αναζητάνε όλοι οι άνθρωποι αυτοί. Και γέρος να είσαι, σε ένα πόνο, σε μια στενοχώρια, την αγάπη της μάνας σου ζητάς. Μάνα μου, φωνάζει. Τι είναι αυτά τα επιφωνήματα? Δεν είναι ανάγκη να τραβεί η ψυχή του από λίγη αγάπη? Ανάγκη έχει ο άνθρωπος να τραφεί. Πόσο φοβερό όμως είναι να αναζητάς την αγάπη και όλος να σου δίνει μίσος. Να αναζητάς την κατανόηση και όλος να σου δίνει αποστροφή. Πόσο φοβερό είναι, το ξέρετε, γιατί όλοι περάσαμε από αυτά, από αυτούς τους δρόμους. Το ίδιο πράγμα νιώθηκε ο Θεός. Να σου ζητάει λίγη αγάπη από το παιδί σου. Το παιδί του να ζητάει λίγη αγάπη. Και να νιώθει την αποστροφή του παιδιού του. Δεν σε ξέρω, δεν σε θέλω. Πώς θα νιώθατε εσείς αν ο γιος σας, η κόρη σας, σας αρνούσε, σας απέριπτε, δεν σας ήθελε? Αυτό είναι το ένα λοιπόν, η αγάπη. Ο άνθρωπος ζει με την αγάπη. Όμως, η αγάπη είναι το ένα σκέλος. Την έχει ανάγκη ο άνθρωπος πάρα πολύ την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό λέει, Θεέ μου, μ' αγαπάς? Αναρωτιέται. Καμιά φορά λέω σε κάποιον, ο Θεός σε αγαπά. Αλήθεια λέει, μ' αγαπά? Αφιβάλλησε, σε αγαπά. Αφού είσαι το σπλάχνο. Αφιβάλλησε, σε λατρεύει. Αφού είσαι η ζωή του. Αφιβάλλεις αν είναι το μάτι του συνέχεια από πάνω σου και φροντίζει και σκέφτεται την πορεία σου, αφού για σένα θυσιάστηκε. Και έλα τώρα να μιλήσουμε για την ουσία της αγάπης. Γιατί όλοι ζητάνε αγάπη, αλλά κάποια στιγμή την καταλαβαίνουμε ότι κάπου ανακατεύεται η αλήθεια με το ψέμα. Τον αγαπώ ρε παιδί, αλλά δεν με αγαπάει. Τον αγαπώ από αληθίνα, αλλά εκείνος μετά με αυτά που κάνει δείχνει ότι δεν με αγαπά αληθίνα. Δεν είναι πάντα η αγωνία σας αυτή? Αν αυτός που αγαπάτε σας δίνει πραγματική αγάπη. Ένας λοιπόν χαρίζει πολύτιμη αγάπη. Τόσο πρακτικά και τόσο δυνατά. Η θυσία του έγινε σώμα. Έγινε αίμα. Έσταξε από την πλευρά του. Έσταξε από τα χέρια του. Έσταξε από τα πόδια του. Και έρχεται εδώ και σας λέει, ελάτε παιδί μου, να σε ταΐσω με τη δική μου την αγάπη. Όταν ο Θεός θέλει να πει πόσο σε αγαπά, είναι όταν σε φωνάζει. Έλα γιέ μου, έλα κόρη μου, να σου δώσω το σώμα και το αίμα του γιού. Να σε ταΐσω, να γίνεις ένα με το γιο μου. Και εσύ ένα με το γιο μου, να γίνετε ένα με μένα, το Θεό Πατέρα σας. Γι' αυτό και δεν υπάρχει περίπτωση να λέει κάποιος πως αγαπά τον Θεό και να μην τον πλησιάζει, να τον πάρει μέσα στην καρδιά του. Μην πείτε ποτέ ότι αγαπάτε τον Θεό. Η αγάπη σας εδώ φαίνεται. Αν θα μεταλάβετε ή όχι. Μόνο όποιος τρώει το σώμα και το αίμα του ίδιου του ανθρώπου έχει ζωή αιώνιον, λέει ο ίδιος ο Ιησούς. Γι' αυτό και το τονίζει υπερβολικά. Πείτε εξ αυτού, πέστε το. Άμεν. Γιατί το λέει πάντες? Γιατί μόνο έτσι θα σας πάρω στην καρδιά μου όλα τα παιδιά μου. Όλα μου τα σπλάχνω. Θα μου πείτε, ποια μάνα έβγαλε, πέταξε έξω από το σπίτι και δεν επέτρεψε στο παιδί της να φάει από το φαγητό της αγάπης της? Επειδή ήρθε λερωμένος από τη δουλειά, επειδή ήρθε κουρασμένος από τις εργασίες. Ποια μάνα? Το ίδιο θέλει και ο Θεός. Ανεξάρτητα το πόσο κουρασμένη και το πόσο λερωμένη από τις πολλές ταραχές του βίου, θέλει να ερχόμαστε μέσα στην καρδιά του για να φάμε το φαγητό, τον ίδιο του το γιο να πάρουμε, το ίδιο του το σώμα και το αίμα του γιου του, για να γίνουμε με εκείνον και μετά στη συνέχεια με τον ουράνιο πατέρα. Γι' αυτό όμως, τι λέει όταν έρθει ένα παιδί και είναι λερωμένο? Τι του λέει η μάνα? Έλα παιδί μου, πίνε τώρα, πλύσου λίγο τα χεράκια σου, βγάλε τα ρούχα σου, τα βρούμε και έλα κάτσε να φάω. Αυτό δεν λέει κάθε μάνα? Αυτό το ίδιο λέει και ο Θεός Πατέρας. Έλα παιδάκι μου, πίνε πλύνε λίγο τα χεράκια σου, πίνε πλύνε λίγο την ψυχή σου με τη μετάνοια, πέρασε από το εικονοστάσι. Και πες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ για όλη τη μέρα που πέρασα. Συγχώρεσε με όσα λάθη έκανα σήμερα και ευλόγησε με. Μεγάλη υπόθεση. Να περνάς πρώτα από το εικονοστάσιο όταν έχεις στο σπίτι σου μετά από τη δουλειά και να ζητάς συγγνώμη. Και μετά να βγάζεις τα κάθε αυτά σου ρούχα. Ποιους? Τους λογισμούς της μέρας. Αυτό που βρωμίζει πιο πολύ την ψυχή είναι οι λογισμοί, οι καθημερινοί λογισμοί. Αυτό είναι που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ ο Σατανάς. Βγάλε τους λογισμούς όλους. Και πες, Θεέ μου, εσύ είσαι ο πατέρας μου. Εσύ είσαι και η μάνα μου, γιατί ο Σατανάς αυτό θέλει να σε πείσει όλη τη μέρα. Ότι δεν σε αγαπάει ο Θεός ο πατέρας σου. Δεν σε λατρεύει σαν μάνα. Δεν είσαι το μωρό του. Είσαι ένας ξένος που πρέπει να το φάσαι, να τον τρέμεις. Βγάλε αυτούς τους λογισμούς απ' έξω. Και έλα πλησίασε με αυτή την πίστη.
Εύχομαι, Πατρέ μου, σε σένα, γιατί είσαι η μάνα μου και ο πατέρας μου. Είσαι ο αγαπημένος μου Θεός. Είσαι ο σωτήρας και ο λυτρωτής μου. Μεγάλη υπόθεση να το λες αυτήν την καρδιά σου. Θεέ μου, πιστεύω, σε πιστεύω, σε λατρεύω και σε αγαπώ ότι είσαι ο δικός μου σωτήρας, ο δικός μου Θεός, ο δικός μου πατέρας και η δικιά μου η λατρεία. Και έλα να μεταλάβεις. Έλα να μεταλάβεις. Πώς θα έρθεις να μεταλάβεις? Σαν Αγία? Είναι κανένας Άγιος? Θα έρθεις ταπεινά. Με απλή πίστη ότι ο πατέρας σου στην αγκαλιά του θα σε βάλει και θα σε καθαρίσει από όλα τα λάθη. Ο μόνος που ξέρει να καθαρίσει το μωρό ποιος είναι? Η μάνα του. Μόνο η μάνα παίρνει το μωρό και το καθαρίζει. Αυτό γίνεται στη Θεία Κοινωνία. Παίρνει ο Χριστός το σπλάχνο του. Παίρνει ο ίδιος ο Θεός Πατέρας το μωρό του, τον καθένα από εμάς. Και αρχίζει σαν μάνα στοργική να το καθαρίζει από όλες τις βρωμιές. Θα το πλύνει με την εσπλαχνία του. Θα το πουδράει με τη συμπόνια του. Θα το μυρίσει με τα αρώματα της άπειρης του αγάπης. Και θα τον ντύσει μετά με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και θα το ξαναβάλει στην αγκαλιά του καθαρό πεντακάθαρο. Αυτό γίνεται στη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό η Θεία Κοινωνία είναι το μοναδικό μυστήριο που όχι απλώς καθαρίζει έναν άνθρωπο, αλλά σαν καθαρό μωρό που το κάνει ο Θεός, ακουμπάει στην αγκαλιά της μάνας. Αυτό δεν κάνετε εσείς? Μόλις καθαρίσετε το μωρό σας, μόλις το ντύσετε και είναι πεντακάθαρο, τι το κάνετε? Το σηκώνετε στην αγκαλιά σας, το κλείνετε βαθιά, το γεμίζετε με τα φιλιά σας. Αυτό κάνει και ο ουράνιος πατέρας στον καθένα από εσάς. Ποιος λοιπόν θα είναι ανόητος να μείνει μακριά από αυτό το μυστήριο? Γι' αυτό η Θεία Λειτουργία, στη Θεία Κοινωνία, στη Θεία Λειτουργία γενικά. Αυτά που γίνονται είναι αυτά που κάνουν τους αγγέλους να εξίστανται. Και αυτά που γίνονται κάνει τους δαίμονας να τρέμουν. Αλλά κάνει τους ανθρώπους απαθείς, γιατί δεν βλέπουν. Δεν καταλαβαίνουν. Θέλω να μάθετε ένα πράγμα. Ότι το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας είναι το μυστήριο της λατρείας που έχει η μάνα στο μωρό του. Ο Θεός στο σπλάχνο του. Ο Θεός στον καθένα από εμάς. Γι' αυτό και πικραίνεται ο Θεός όταν δεν έρχεσαι να μπει στην αγκαλιά του. Όταν δεν έρχεσαι να μπει μέσα στην καρδιά του. Γι' αυτό και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όλοι οι πνευματικοί που καλούνται να διαχειριστούν την εσπλαχνία του Θεού. Δεν τους επιτρέπεται να στερούν από τα μωρά του Θεού, από τα σπλάχνα του Θεού, επειδή έτσι νομίζουν αυτοί, μακριά τις ψυχές τους από τον πατέρα τους. Τις ψυχές των ανθρώπων από τον πατέρα του, τον ουράνιο. Θα δώσουν μεγάλο κρίμα και μεγάλη αμαρτία. Πολύ μεγάλη αμαρτία και μεγάλο κρίμα ενώπιον του Θεού. Ο Θεός ευλογεί εκείνους τους πνευματικούς που στέκονται σαν μάνα και σαν πατεράδες, εικόνα δική του, εσπλαχνική, σε όλα του τα παιδιά, για να καταλαβαίνουν. Δεν φτάνει που είναι πληγωμένα από τα λάθη και τις αμαρτίες, τα πετούν ακόμα πιο μακριά. Μα αυτό είναι που θέλει ο Θεός. Αυτό είναι που θέλει ένας γονιός. Επειδή δηλαδή το παιδί σου έπαξε ένα μηχανάκι και πήγε και χτύπησε σαν ανόητο παιδάκι πάνω σε ένα τοίχο και τώρα βρίσκεται στην εντατική, θα πας εσύ να το αρπάξεις το ξύλο για αυτό που έκανε? Τι κάνεις, πέστε μου, άστο να γίνει καλά. Εκείνη την ώρα πονάς, κλαις, Θεέ μου, το παιδί μου, μην τύχει και πάθει τίποτα, μην πεθάνει. Το καταλαβαίνετε? Εκείνη τη στιγμή έχει ανάγκη από αγάπη το παιδί, από τον ίδιο τον Θεό να μπει στην καρδιά του. Και όταν θα έρθει η ώρα και θα αποκατασταθεί ψυχικά και θα καταλάβει και το ίδιο και θα πει μέσα του, μα τι πλακία τώρα έκανα και πήγε και σκοτώθηκα τώρα. Γιατί θα βλέπει τα σίδερα μέσα στα πλευρά του που του βάλανε οι γιατροί. Τότε το καταλαβαίνει. Τότε ρίξτε του ένα μικρό επιτίμιο. Προσπάθησα να το δώσει να καταλάβει το πόσο πρέπει να είναι προσεκτικός για να μην βλάψει την ψυχή του και το σώμα του. Πρέπει οι πνευματικοί να διαχειρίζονται με πολύ λεπτότητα την εσπλαχνία του Θεού και όχι όπως ο σατανάς που ζει μια αγωνία να βγάλει τα παιδιά του Θεού μακριά από την καρδιά του, να μην μεταλαμβάνουν. Αυτό θέλει ο σατανάς. Να μην μεταλαμβάνουν τα παιδιά του Θεού. Να μην παίζουν αυτό το ρόλο. Να είναι πολύ προσεκτικοί. Να μην βλέπουν μονάχα τη δικαιοσύνη του Θεού. Να βλέπουν την άπειρη του αγάπη. Η δικαιοσύνη του εκφράστηκε στην Παλαιά Διαθήκη πολύ. Στην Καινή Διαθήκη εκφράστηκε η εσπλαχνία του. Μην επειδή ζουν οι ίδιοι μια πολύ σκληρή ζωή στερημένη, θέλουν να κάνουν και όλα τα παιδιά να ζουν στερημένα. Λάθος.
ο ίδιος ο Θεός θα σταθεί από πάνω, θα ευλογήσει, θα ελιάσει τους πνευματικούς εκείνους οι οποίοι θα στέλνουν τα παιδιά του με πολύ αγάπη και με πολύ νοσταλγία και λακτάρα μέσα στην αγκαλιά του και να προσεύχονται για τα παιδιά του. Το παιδί να καταλάβει το λάθος του, από μόνο του να το καταλάβει. Εσείς σαν γονείς, όσες φορές και να βοηθήκατε να πείσετε τα παιδιά σας ότι κάνουν λάθος, το πίστεψαν τα παιδιά σας? Όχι. Τι πρέπει να κάνουμε? Να βοηθήσει το παιδί να καταλάβει από μόνο του ότι αυτό είναι λάθος, να μην το ξανακάνει. Αυτός είναι ο ρόλος του πνευματικού. Όχι να στερεί τα παιδιά από την τροφή, την Αγία, τον ίδιο τον Χριστό με στην καρδιά τους. Γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχει κανένα παιδί μέσα στην Εκκλησία να μεταλαβαίνει. Και ο Χριστός τότε γιατί θα έρχεται να κάνει τη Θεία Λειτουργία? Για ποιο λόγο? Αφού γίνεται μόνο για να μεταλαβαίνουμε. Τις προσευχές τις κάνουμε παντού. Η Θεία Λειτουργία είναι για να μεταλαβαίνουμε. Γι' αυτό παλιά οι χριστιανοί μεταλάβαιναν 5 φορές την εβδομάδα. 5 φορές την εβδομάδα μεταλάβαιναν. Τώρα, μια φορά Χριστούγεννα Πάσχα, γιατί θα είναι τότε άξιοι. Πρέπει να κάνεις τόσο εξάμηνα μέσα στην αμαρτία. Τότε μετά από ένα εξάμηνο θα είσαι ικανός, θα είσαι άξιος να μεταλάβεις. Τώρα που θα είσαι πιο βρωμικός. Ποια έγινε κάποιος επάνω του ένα ρούχο δικό της 5 μήνες και δεν λερώθηκε πλήρως? Το ίδιο θα είναι καθαρό αν το πλένεις κάθε εβδομάδα, το ίδιο αν το πλένεις κάθε 6 μήνες. Πόσα ανάποδα πράγματα. Η εξομολόγηση αποκαθιστά. Δεν λέγεται μυστήριο εξομολόγησης, μυστήριο μετανοίας. Αποκαθιστά τις σχέσεις μας με τον Θεό. Αλλά αυτό που εξαλείφει τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας, είναι μόνο ένα. Η Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό λέει, λάβετε, φάγετε, εισάφεσαι να αμαρτιώ. Πείτε εξ αυτού πάντες, εισάφεσαι να αμαρτιώ. Το έχετε καταλάβει αυτό? Αυτό πρέπει να το μεταδώσετε στα παιδιά σας. Αλλά όσοι θα άρχιστε να μεταλαβαίνετε, θα άρχιστε πρώτα με πίστη. Με αγάπη, με λακτάρα. Γιατί αν δεν έρχεται με πίστη, με λαχτάρα, με αγάπη, τότε τι νόημα έχει που έρχεστε? Θα θέλετε ποτέ, δείτε για να δείξει το παιδί σας ότι σας αγαπάει? Παιδί μου, με αγαπάς? Ρώτησε μια φορά η μαμά, ήμουν εκεί. Ναι, εντάξει, μαμά, σ' αγαπώ. Έναν καλιάσε μια φορά. Και για να ξεφορτωθεί τη μάνα του, έπεσε και να αγκαλιάσει έτσι απλά και τα λοιπά. Ρε παιδάκι μου, είπα να με αγκαλιάσει. Τώρα πιο πολύ με πληγώνει. Έτσι που το κάνει αδιάφορα. Το ίδιο λέει και ο Θεός. Αγκαλιάστε με αγάπη, με πίστη, με λατρεία. Και όχι με διαφορή. Εγώ σας εύχομαι, ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Στην καρδιά σας να μπει βαθιά πίστη, βαθιά λατρεία, βαθιά αγάπη. Και να μάθετε να λέτε όλοι, όλη αυτή την προσευχή. Θεέ μου, πολύ έλεγε. Θεέ μου αγαπημένη. Σε πιστεύω, σε λατρεύω, σε αγαπώ. Και άλλη μια προσευχή, πολύ γλυκιά, θα μπορούσα να πω ότι είναι μοναδική. Πολύ τρυφερή, πολύ δυνατή. Ουράνιε μου Πατέρα, στο όνομα του μονογενού σου Υιού Ιησού, που θυσιάστηκε για μας, πλημμύρισε με το Άγιο σου Πνεύμα και το Θεϊκό σου Έρωτα. Να πλημμυρίσει ο άνθρωπος από το Άγιο του Πνεύμα και η καρδιά του να γίνει το μυστήριο του Θεϊκού Έρωτα, που με τρόπο θεϊκά, μητρικό, ερωτικό, ενωθεί ο Πατέρας με το Υιό, ο Πατέρας με την κόρη, το παιδί μου με τον άλλο του Πατέρα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Αμήν.